μοντέλο που αποχώρησε χθες από το σπίτι του GNTM είναι η Ραφαέλα. Η Ραφαέλα Ροδινού. Δεν κατάφερε να κερδίσει τη δοκιμασία εχθές. Δηλαδή τώρα που βλέπετε το κάδρο μας, δεν χωράει, είναι από πάνω. Ένα πανέμορφο κορίτσι το οποίο είναι μαζί μας. Ραφαέλα Ροδινού. Καλώς το κορίτσι! Εγώ θέλω κι εγώ. Περίμενα να σηκώσεις μύτες. Πέρασε, πέρασε. Κάνεις την παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Πανύψηλη, δυο μέτρα. Έπαθα σοκ. Μου θυμίζεις την Άννα Μαρία από Βαχαραλάμπους. Πολύ όμορφη. Ναι. Το έχουν ξαναπεί. Είναι και το στυλ του μαλλιού, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, μου το έχουν ξαναπεί. Πολύ όμορφη. Δεν θέλω. Δεν φαίνω, δεν είναι ωραίο αυτό το βέβαια. Δεν θέλω σου τόσο πολύ ψηλή. Ναι, η κάμερα κλέβει. Το κλέβω κι εγώ, δεν ξέρω. Ίσως το κλέβω κι εγώ γιατί ξέρεις, είμαι πιο κουνιέμαι, είμαι πιο ελαστική. Σπάω, ξέρεις, άμα ήμουν τώρα πιο άχαρη, ίσως να φαινόταν. Πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά που είμαι εδώ. Τι ωραία που είστε εδώ. Ευχαριστώ. Δροσερή παρέα. Μου έλεγε πριν η Ραφαέλα ότι θα τη άρεσε πάρα πολύ να κάθεται σε μια τέτοια παρέα στην τηλεόραση. Αλήθεια. Πραγματικά. Εντάξει, με τη συγκεκριμένη εκπομπή έχω και μια δυναμία, σας παρακολουθώ, μου αρέσετε γενικά. Μ' αρέσει το παρεάκι αυτό, καταλάβατε. Α, ωραία, σχήμα. Μ' αρέσει ωραία. Όλο αυτό. Και η τηλεόραση φαντάζομαι σ' αρέσει ή όχι? Η τηλεόραση μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι δύσκολος χώρος. Θα θέλεις Έλα, να... πείτε. Τον έχεις, πολύ. Τον έχεις ζήσει, έχεις, όσο πρόλαβες το GNTM φαντάζομαι το... Ναι, ναι. Δύσκολα, αλλά είναι ωραίος χώρος. Μ' αρέσει, μ' αρέσει τηλεόραση. Ένα παρεάκι δεν ήσασταν και στο GNTM, όχι? Να πιω μια γουλιά καφέ, ρε παιδί μου. Έγινε. Και στον καφέ σου. Θα σε πάω εγώ πρώτα σε ένα βίντεο για να θυμηθούμε τι έγινε στο χθεσινό επεισόδιο. Είχαμε guest τον Στέλιο Κουδουνάρη, είχαμε guest τη Βίκη Κουλιανού που θα είναι και αργότερα μαζί μας. Τι κάνανε όλοι αυτοί στο GNTM, από τι δοκιμασίες περάσανε και γιατί η Ραφαέλα είναι σήμερα μαζί μας. Πάμε να τα δούμε και τα σχολιάζουμε. Καλώς σου. Γεια σας. Σοκ. 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 Δεν μπορώ να περιγράψω όταν την είδα το πώς ένιωσα. Είναι το μοντελικό μου είδωλο. Σήμερα έχω την απίστευτη χαρά και τιμή να σου παρουσιάσω ένα είδωλο. Αλλά κόψε κάτι. Όχι, όχι. Ένα είδωλο του χώρου μας, την κυρία Βίκη Κουλιανού. Αυτό για το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστή, δηλαδή το χαρακτηριστικό της, δεν είναι άλλο από το περπάτημα. Παιδιά, έχει ένα περπάτημα star. Οπουδήποτε και αν την έχω δει να κάνει catwalk, τρέμει γη. Όταν ήρθε κοντά μου η Βίκη, ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα ανασφάλεια, που μου λέει να κάνουμε μαζί. Και όχι απλά ανασφάλεια, σοκ και δέος. Γεια σου, Ναπολέον, τι γίνεται, φιλαράκι, θες να πάμε για ένα καφέ? Να σου ρωτήσω κάτι. Πού είχες πάει προχθές? Πού είχα πάει? Ναι. Εδώ παρακάτω στο σπίτι. Όχι, λες ψέματα, γιατί πήγες να δεις τη Μαρία. Δεν περπάτησε πιο ωραία? Είσαι σε έναν κήπο στις Βερσαλίες. Τέλεια, ύφος υπεροπτικό. Πάσαρε πρόσωπο. Έτσι. Κάτσε φιλικά. Πάσαρε το πρόσωπο. Δίνω πλάτες πίσω. Οι πλάτες είναι γυμναστήριο. Δεν είναι πια αυτό το πράγμα πουθενά. Και τα χέρια είναι ρόμποκοπ. Η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης είναι ένα fashion show. Σήμερα το show φιλοξενεί το Στέλιο Κουδουνάρη. Αγαπημένος φίλος και συνεργάτης για τη συλλογή του φθινόπωρο χειμώνα 21-22. Είσαι ο αρχηγός της πρώτης ομάδος. Θα επιλέξεις έναν αρχηγό για τη β' ομάδα, όπου καλείστε ένα λαξ να επιλέξετε τα παιδιά τα οποία θέλετε να έχετε στις ομάδες σας. Αρχηγός της β' ομάδας. Ο αρχηγός της β' ομάδας θα είναι ο Μπούτος. Θα χωριστείτε σε ζευγάρια με την αντίπαλη ομάδα φορώντας το ίδιο ρούχο. Στόχος σας είναι να αναδείξετε αυτό το ρούχο στο δυνατόν καλύτερα, με το σωστό attitude και τη σωστή ενέργεια. Πολύ καλή αγάπη. Τώρα τα σπάει, ναι, τα σπάει τώρα. Ο παιδιά είναι συγκλονιστική. Πάμε και τις εκφράσεις μας, εκφράσεις. Πολύ δυνατό δίδυμο πάντως και οι δύο τους, Μπράβο, μπράβο. Μας κακομαθαίνεις. Μας κακομαθαίνεις, Στέλνια. Μπράβο, τι ωραία. Εντάξει, παιδιά. Παιδιά, να τρίχασαι, κοίτα. Παιδιά, έχουμε συγκλονιστικά παιδιά φέτος, Εντάξει, τώρα ο Κωνσταντίνος το έχει το περπάτημα. Τι να λέμε. Ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ καλός. Γάτα. Εντάξει, παιδιά, τώρα
θα βάλω τα κλάματα, ε. Έχω πάθει σοκ εδώ. Ο Βασίλης, κοίτα. Ο Βασίλης δεν μ' αρέσει. Ο Βασίλης, το βλέπεις που κάνει το mind στο περπάτημα. Δες την, δες την. Όλος ο χωφός δεξιά και αριστερά. Και έχει αστεί. Ο Βασίλης, όχι. Είναι σαν να έχει συγκαεί. Όχι, το έχει κρατημένο. Γιατί... Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Λίγο τάλχη να βάλουμε γιατί συγκάκι. Παιδιά, ο Ντίνος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο! Πάμε! Παιδιά, μην κλέβετε πόσες από τους άλλους. Κάντε κάτι δικό σας άλλο. Είχα μία πόζα στο μυαλό μου που μάλλον τα με είδανε εκεί έξω. Που προσπαθούσα από όση ώρα στα τζάμια απέναντι να την κάνω να την τηλεοποιήσω και μου την κλέψανε. Εντάξει. Καλά, ο Θάνος είναι τέλειος με τη φούστα, ε. Πολύ. Δεν το πιστεύω, Θάνος. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι αυτός είναι ο Θάνος. Μα είναι ο πρώτος που με φόβησε πάρα πολύ. Μόλις θα το κάνω με όπου πάρα πολύ ωραίο περπάτημα. Και ο Θάνος, παιδιά, είναι παιδί το οποίο έχει αρχίσει να μπαίνει σε ρόλους και να τσαλακώνεται. Πολύ ωραία. Αρέσει πολύ όπως το λέω, Ναπολέον, έτσι όπως το βλέπεις, ο πίσω είναι τέλειος. Πολύ cool. Η Όλγα, παιδιά, δείτε τώρα πώς το πόδι της. Έχει άνοιγμα αυτή η φούστα, δείχτε το. Μπράβο. Συγχρονιστείτε, προσπαθήστε να συγχρονιστείτε. Έλα, μπράβο. Τέλειο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Χάνετε το ρούχο, Ναπολέον, έτσι. Ναπολέον, μπράβο. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Τώρα αυτό το δίδυμο είναι φωτιά. Κοίτα τώρα πασαρέλα ψηλών προδιαγραφών. Μα συγγνώμη, τώρα εδώ βλέπω μια εικόνα από σόου στο εξωτερικό. Κάντε κάτι στατικό, είναι τόσο dynamic. Τέλειο, 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 μπράβο, μπράβο. Ας το σακάκι. Άντε, μπράβο, μπράβο, να φαίνεται το ρούχο. Επιτέλου, μπράβο, τέλος χρόνου. Το δεύτερο look ήταν αυτό που έκανε ξεκάθαρα τα πράγματα. Νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα του Στυλιανού. Με έχετε συγκινήσει, αλήθεια. Oh. Τα παιδιά εδώ, τα φετινά που εγώ γνώρισα, με ακούγατε τόσο ωραία, ήσασταν τόσο πολύ μια παρέα μαζί μου. Εννοώ ότι είχαμε γίνει ένα από ένα σημείο και μετά. Αλήθεια, σας ευχαριστώ, ήσασταν κούκλοι και κούκλες. Κάτσε να το βγάλω, γιατί τα ξαναείδα και ανέβηκε η θερμοκρασία τώρα. Άνοιξε και λίγο το... Γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία σου, τι είδες, τι είναι αυτό που σου την ανέβασε. Δεν μπορώ να βλέπω τη Βίκη Κουλιανού να κλαίει. Συγκινήθηκα πολύ. Είναι... Της έχω μεγάλη αγάπη, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι τόσο εντυπωσιακή, δηλαδή τη βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό, το μέσα της είναι ακόμη πιο πλούσιο. Και αυτό είναι που εγώ τέτοιους ανθρώπους τους θαυμάζω. Δεν μπορώ, δεν το λιώνω. Το είναι το μοντελικό σου είδωλο. Είναι. Άρα την ακολουθείς. Είναι το μοντελικό μου είδωλο, αλλά όχι για το φυσίκ της, για την πορεία της και για το ήθος της, για το χαρακτήρα της. Μου άρεσε πάρα πολύ που μπόρεσε και καθιερώθηκε σε αυτό το χώρο με τέτοιο χαρακτήρα. Είναι γυναικάρα. Εγώ πάλι νόμιζα ότι φούντωσες επειδή είδες την Άννα. Όχι, μωρέ. Η Άννα, εντάξει, δύο αυγά στο κεφάλι και τέλος. Τώρα είμαι καλά. Εκτονώθηκα, τώρα εντάξει, όλα καλά. Τα βρήκαμε. Α, τα είχατε κόντρες. Κοίτα, εγώ κόντρες δεν είχαμε, κόντρες δεν έχουμε κανέναν. Απλώς δεν μπορώ να σου κρύψω ότι ενοχλήθηκα γιατί η Άννα είπε ένα ψέμα για μένα, το οποίο μετά από συζήτηση το πήρε πίσω, μου ζήτησε συγγνώμη, οπότε... Ποιο ψέμα? Είπε. Ένα 50. Είπε ψέματα στο πλατό ότι... Κάτι, τη ρώτησαν οι κριτές αν γιατί δεν είναι καλά, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, είχαμε θέμα την παρενόχληση, ήταν το κόνσερ. Ναι. Και βγήκε η Άννα μπροστά την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι νιώθω ότι κάποια παιδιά με παρενοχλούν, ότι είμαι εδώ μόνο για το σοου, ότι... Όταν τα ακούσαμε αυτά, κυρίες, η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ το άκουσα αυτό, ρώτησα την Άννα πολύ επίμονα τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ήθελα να ξέρω, όχι μόνο για την Άννα, αλλά και για μένα και για τους υπόλοιπους. Είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια, μια παρέα τόσες μέρες σε αυτό το σπίτι. Όλοι μαζί κοιμόμαστε, όλοι μαζί ξυπνάμε, όλοι μαζί τρώμε. Καλό θα ήταν μια καλημέρα που λέμε να είναι αληθινή, ας πούμε. Οπότε ρώτησα την Άννα ποιος το είπε αυτό. Εγώ πάντα εκεί πέρα. Μην δω κάποιον αδικημένο να τρέξω εκεί, να βοηθήσω. Μου το έχει πάθει ο μπαμπάς αυτό από μικρή. Και τέλειο δεν μου βγήκε σε καλό, γιατί η Άννα μου λέει, εσύ δεν με έχεις πει έτσι. Και παιδιά.
Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα τώρα. Να τη πω ότι είναι ψεύτρα. Να μην το πω, γιατί εντάξει, είναι η Ανούλα, είμαστε τώρα, μας βλέπει τόσος κόσμος, να κρατήσω Ραφαέλα. Εν τέλει δεν κρατήθηκα, παιδιά, γιατί είμαι άνθρωπος που αν με πνίξει το δίκιο, δηλαδή δεν μπορώ, θα το πω. Και τη είπα μετά, με έπιασε μετά στο break και μου είπε. Εγώ να είμαι ειλικρινής, το battle δεν το εισέπραξα πάρα πολύ και στην πόζα αυτό έχω να σας πω στο τέλος την εικόνα, δεν είδα να συγχρονιστείτε να βοηθήσετε τον φωτογράφο. Όλγα μου, έκανες μια καλή προσπάθεια, αλλά ο Ναπολέον, η γνώμη μου ότι έκανε καλύτερη. Έσως. Δεν είναι φωτογραφία αυτή. Παθαίνω 10 κεφαλικά, προσπαθώ να μην το δείξω. Όπως είσαι, παίρνω απέναντι. Έχει πάρει διασηλεία, Ναπολέον. Τώρα, Ραφαέλα. Υπερβολικά έντονο. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πει ο ποιητής αυτήν την πόζα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ακροβατικά συνέχεια. Δεν είμαστε το Dancing with the Stars. Εδώ σου φιλιά στην αγαπημένη μου Βίκη. Λοιπόν, για μένα το battle το κερδίζει ο Θάνος. Ρε, δεν στεναχωρέθηκα που είσαι καλύτερο. Είσαι καλύτερο. Απλά λέω, δεν γίνεται αυτή να ήταν η μόνη λήψη που συγχρονιστήκαμε. Δεν γίνεται να μην βγάλαμε σε δύο λεπτά. Κάναμε ένα. Δεν θα κλάψω. Απλά έχω νεύρα. Έχω νεύρα. Έλα ρε, με συγκίνησες. Ένα σκάσο. Όλγα. Όχι, μου κάνει ένα νόημα ο Θάνος και με συγκίνησε απλά. Καρδιά. Αγάπη, τι σου κάνει. Κάπως έτσι, να του δώσω ένα φυλάκι. Με λύγησε ο τύπος. Τι σου είπε πια ο τύπος. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι μου είπε, γιατί είναι κάτι δικά μας. Αλλά είναι πραγματικά... πολύ, πολύ γλυκούλης και πολύ καλός. Παιδιά, ο σχεδιαστής ήθελε δύο άτομα να περπατάνε με τα ίδια ρούχα και να είναι διαφορετικά μεταξύ τους εντελώς. Αυτό είναι το show, αυτή είναι η χορογραφία. Τι δεν καταλαβαίνετε, να είστε διαφορετικοί. Αυτό ήθελε ο σχεδιαστής. Στην πασαρέλα ήσασταν σαν δίδυμα, δεν θα το σχολιάσω, δεν υπήρχε μάχη. Εγώ πιστεύω σε αυτό τη μάχη, στην εικόνα, στη Λιανέ. Από μένα παίρνεις την ψήφο μου. Ευχαριστώ. Μαρία μου, τι συνέβη. Ενώ βλέπω τον Αντρέα πάλι, άντε πάλι, που βαριέμαι τόσο πολύ και έκανε το ίδιο πράγμα ο Βασίλη. Μια πόζα που την έχουμε δει, όχι εμείς, όλος ο κόσμος, 150 φορές. Και οτιδήποτε άλλο να έκανες εκτός από αυτό, θα ψήφιζα εσένα. Πήγες και μου έκανες αυτό. Που χάλασε όλο το ρούχο, έκανες ένα σωσίβιο πάνω. Βλέπεις, φουσκώνει, τζάμψουτ. Αυτό, λες και φοράς σωσίβιο θαλάσσι. Δηλαδή, έβαλες τα χέρια σου και έβγαλες τα μάτια σου. Όσον αφορά όμως το πρόσωπο, της Μαρίας δεν μ' αρέσει τόσο, μου κάνει αμήχανο. Ναι. Του Βασίλη όμως είναι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Απλά με άξαν εδώ αυτή την πόζα, πριν έρθεις να ξέρεις από μένα θα έχεις ένα μεγάλο όχι. Στην προηγούμενη δοκιμασία είδαμε κάποια πρόσωπα τα οποία υπερίσχυσαν. Έχεις την καλύτερη φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τα συμπαθώ και τα τρία τα παιδιά πολύ, αλλά εντάξει η καρδιά μου φωνάζει ένα πράγμα, τη Μαρία. Οπότε ναι, η ψήφος μου πάει εκεί. Μέχρι τώρα σώζεται η Μαρία με 6 ψήφους. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αν έχουν ισοψηφία ο Γιάννης με τη Μαρία, τι γίνεται. Αν συμβεί, θα το μάθετε. Υπό άλλες συνθήκες θα ψήφιζα τη Ραφαέλα, αλλά η Μαρία χρειάζεται την ψήφο μου και είμαστε από την πρώτη μέρα στο σπίτι μαζί. Και αφού έχω την ευκαιρία να τη σώσω, θέλω να τη σώσω. Η Ραφαέλα με την Όλγα κάνουν παρέα από τον bootcamp. Οπότε και εγώ περίμενα να ψηφίσει η Ραφαέλα. Οπότε, Μαρία μου, συγχαρητήρια. Με 7 ψήφους, περνάς στο σπίτι του GNTM. Η Ραφαέλα είχε μόνο μία ψήφο του Θοδωρή. Συγγνώμη, πάλι αστεία. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο weirdo
γι' αυτό η Ραφαέλα. Και δεν ξέρω πώς του ήρθε και το Θοδωρή και ψήφισε. Πραγματικά δεν μπορώ να τα ψυχολογήσω τα παιδιά. Το μοντέλο που παραμένει στο GNTM είναι ο Γιάννης. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Έχεις άλλη μία ευκαιρία. Ραφαέλα. Συγγνώμη που δεν σε ψήφισα. Θα μου λείψει και δεν θα μου λείψει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θα πάω στο σπίτι και θα κλαίω. Ή τώρα δεν θα ντυθώ μες στα μαύρα. Τρία, δύο, ένα, κουαντριφόλιο. Στο Breakfast at Star. Καλημέρα, Breakfast at Star. Σήμερα λοιπόν Τρίτη. Τρία άτομα στο GNTM εχθές έμειναν στο τέλος με την όχι τόσο καλή φωτογραφία. Μία εκ των οποίων ήταν και η Ραφαέλα, η οποία είναι μαζί μας εδώ, η οποία και αποχώρησε τελικά. Ραφαέλα μου, πώς είδες αυτά που είδαμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, αυτά που έγιναν. Μάλλον είπαν τα παιδιά λίγο πριν τη διαδικασία αποχώρησης, αλλά και μετά. Και η Άννα, και ο Θάνος. Και το γελάκι, η Κυβέλη. Η Κυβέλη ξελιγόρθηκε για κάποιο λόγο. Το κυβελάκι, δεν ξέρω τι έπαθε, παιδιά. Τι φάση η Κυβέλη. Ήταν πολύ ψυχολόγητο αυτό με την Κυβέλη. Εγώ την άφησα και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και να κάνω και μια δήλωση στην Κυβέλη, θα ήθελα να τη δω τελικό. Τώρα αυτό που είδα δεν ξέρω τι. Ήταν σε καλό να τη βγει το Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα επειδή εσύ ας πούμε έχεις ζήσει τα παιδιά, ήσουν μέσα στο σπίτι μαζί τους, μπορεί να είναι και κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν βλέπουμε. Εσύ βγαίνοντας τώρα έξω, ας πούμε, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις, έχεις δει κάποιες διαφορετικές συμπεριφορές. Δηλαδή αλλιώς να είναι στο σπίτι και αλλιώς να είναι στα κιού την ώρα που μιλάνε. Πώς σου είχα συμπεριφερθεί. Μάλλον δεν τα έζησα τόσο πολύ τελικά τα παιδιά. Δηλαδή, μήπως δεν καταλάβαινες τι γινόταν γύρω σου, είχες άλλη μετάφραση. Η αλήθεια είναι ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι αρκετές φορές απομονωνόμουνα. Δηλαδή πήγαινα λίγο στην πισίνα, διάβαζα λίγο το βιβλίο μου. Δεν ήμουνα τόσο. Δηλαδή όταν μπορεί καμιά φορά να ήταν όλοι μαζεμένοι, εγώ ήθελα λίγο να είμαι μόνη μου. Γενικά το έχω αυτό σαν άνθρωπος, ειδικά όταν είμαστε τόσες μέρες κλεισμένοι, μου λείπαν οι γονείς μου, είχα άλλες ανάγκες έτσι. Ο άλλος λόγος είναι γιατί γενικά είμαι πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Ντίνος που ήξερα μες στο σπίτι είναι ο Ντίνος που βλέπω, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέει Τζο, δηλαδή, αυτό που λέει Τζο που βλέπεις τώρα τα κιού, έχεις σκέφτεσαι αυτόν εαυτό σου να λες τι λες τώρα, καλά, όταν μιλάνε στην κάμερα και δεν είναι κάποιος άλλος μπροστά, λες. Και τι έχει γίνει αυτό, το είπε αυτό. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ και λέω. Ξεκινάω με τον Ντίνο και λέω τον Ντίνο. Γιατί ο Ντίνος ήταν ένα παιδί που ήπιον τόνων, ήρεμος. Θυμάμαι μια φορά δεν με είχε δει και καλά. Είχε έρθει Ραφαελάκη, τι έχεις και άμα θες μπορείς να μου μιλήσεις και αυτά. Και βλέπω τώρα σε κάθε κοιού με κράζει. Δηλαδή πάλι καλά που δεν του είπα και τι είχα. Δηλαδή έκανες και είδες όλα τα επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι. Τι έκανα. Ναι, δεν έχω κοιμηθεί, η αλήθεια είναι καλά. Ελπίζω να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται. Γιατί, παιδιά, ήθελα να δω όλα τα επεισόδια, είμαι ψυχαναγκαστική. Θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και ήθελα να ξέρω ότι αυτά που θα πω σήμερα θα ισχύουν. Τελικά έχω αλλάξει γνώμη για πολλά πράγματα. Ήμουνα παραπάνω δοτική από ό,τι έπρεπε. Αυτό ήταν δικό μου λάθος, δεν φταίνει τα παιδιά. Ήταν το περιβάλλον για διαγωνισμό πήγαμε. Ήταν ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Απλά επειδή εγώ δεν έχω μάθει. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας σου. Ανταγωνιστική. Όχι, αφήνεσαι. Να είσαι δοτική. Αυτό. Κοίτα τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει γνώμη και για το Θάνο. Γιατί είσαι, λέει, ξένο σώμα στο GNTM, να ξέρεις, τις δικές μας αποκλειστικές δηλώσεις στο backstage που έχουμε εξασφαλίσει για τους τηλεθεατές, αλλά και για σένα. Το κορίτσι δεν ξέρει που να κοιτάξει. Υπάρχει τέτοια δήλωση. Αμέ, είσαι και θα το ξένο σώμα στο GNTM. Θέλω να το δω, δεν το πιστεύω. Θα μάθουμε επίσης τι είπαν για τη δική σου αποχώρηση, αλλά και τι είπε η Βίκη Κουλιανού off camera στο Γιάννη, λίγο πριν την ώρα που κάνατε τη δοκιμασία της πασαρέλας. Πάμε να δούμε, ελπίζω να μην σου πέσει το σαγόνι. Τι έγινε σήμερα. Δεν θέλω να κρύβομαι άλλο, δεν έχω ψυχικά αποθέματα. Ότι δεν κλαίω σήμερα, πού το πας. Σε όλα τα επεισόδια με βλέπει η Ελλάδα να κλαίω. Με λίγο μαμό.
Μου λέει η φωνή δική μου, λέει ο μπαμπάς μου, λέει η μαμά μου, λέει ο σκύλος μου. Στο γαμπρό τι θα πούμε. Στο γαμπρό θα πούμε, το νου σου, ο μπαμπάς βλέπει. Περίμενα ότι μπορεί να είναι η Ραφαέλα αυτή που θα φύγει. Το περίμενα ότι θα φύγει, ήταν η στιγμή να φύγει, είναι η πιο αδύναμη για εμένα στην πασαρέλα. Δεν στεναχωρήθηκα και τόσο πολύ, sorry. Ούστερα να αποστασιοποιηθεί γιατί ένιωσε ότι δεν ταιριάζει στην όλη φάση. Ήταν ξένο σώμα. Θέλω να με πάρει φορά. Είναι τιμή μου που με επέλεξε ο κύριος Στέγιος Κουδουνάρης για την καμπάνια του. Θα είναι αποτυχία για μένα, επειδή ήρθαμε κάποιους στόχους, να φύγω πριν τους 10, πριν τους 8. Τσαγχώνει η απόδοση του Στυλιανού. Ήρθα εδώ χωρίς να έχω ξαναφωτογραφηθεί και στη δεύτερη φορά πήρα καλύτερη λήψη. Δεν με αγχώνει καν όταν ένας από εμάς πάμε στο bottom 3. Θα με αγχώσει άμα κάποιος άλλος φανεί λίγο παραπάνω. Για δύο επεισόδια. Ξαφνικά βλέπουμε ένα Στυλιανό, ο οποίος αρχίζει και απειλεί. Μία φωτογραφία πήρε. Πολύ ωραίο παιδί, πολύ καλό. Εντάξει, μία φωτογραφία. Σώθηκες από τους συμπαίκτες του. Σημαίνει ότι με συμπαθούν πάρα πολλοί παίκτες μου, αλλά ταυτόχρονα ότι δεν τα πήγα τόσο καλά. Ακούγα διάφορα σχόλια των κριτών και λίγο αγχώθηκα και κάπως έτσι δυσκολεύτηκα στην κίνηση. Πώς είναι το συνέστημα να είσαι εκεί πέρα στο η τριπλέτα? Είναι απέσιο, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι απέσιο, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή, όταν στεκόμουν όρθια, δεν ήθελα να υπάρχω. Τον άκουσες να σώζω τη Μαρία. Δεν χρειάστηκες λίγο. Εντάξει, όταν είδα bottom 2 Johnny, δεν θα σου πω ψέματα, χ***τηκα λίγο πάνω μου. Το περίμενες στο bottom 3 σήμερα? Προσπαθήσαμε να τον σώσουμε τον Γιάννη. Είχα εμπιστοσύνη στους κριτές. Γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί που όταν θα το δεις έξω, δεν θα πεις ανά ένα μοντέλο. Αλλά σου φέρνουν φωτογραφίες του και λες, αυτός δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Σίγουρα με βλέπω στη δεκάδα, δηλαδή άμα δεν με βλέπα και στη δεκάδα, σκοτώστε με. Γιατί βρεθήκαμε στο bottom 3, άνθρωπε? Εντάξει, δεν έξανα να κάνει high fashion poses, catwalk τα λοιπά. Θα πήγα πάρα πολύ καλά στην πασαρέλα. Σε πληροφορώ, μου το είπε και Κουλιανού off camera. Μου αποδείξει ότι είμαστε για κορυφή. Εντάξει, είπα να μην είμαστε συνέχεια, θα βαρεθείτε. Σκίσαμε. Σκίσαμε, τα ήθελα να πάω πολύ καλά εξ αρχής. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλε και ένας τέτοιου τύπου δοκιμασία στο GNTM, Gender Fluid Fashion, και τα έδωσα όλα. Τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το avantage. Δεν θα χαντακώσω φίλους μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Φανούλη, άκου τώρα να δεις, πήγα εγώ να σε πάρω να κάνουμε τις δηλώσεις μας και η κοπελίτσα από εδώ. Θα έρθω κι εγώ. Δεν άντεξα, ζήλεψα. Γιατί είναι ο Κολυτούλης και δεν μπορούσα να τον αφήσω εδώ μόνο του. Κοίτα, με την Ολίγα τα πάω καλά στο σπίτι, τα πηγαίνουμε καλά και εκτός σπιτιού, γιατί σπουδάζουμε και μαζί, την ήξερα τέλος πάντων. Α, ναι. Ναι, είμαστε τεφατζίδες. Δεύτερος. Τώρα για πες, πόσο σε έχει πεισμώσει αυτό? Κουλέ, με κοιτάς. Θα τσακωθούμε. Θα σχιστούμε. Δεν γίνεται. Δεύτερος. Δεύτερο δεν είχε... Μόνο η πρώην μου είχε δεύτερο. Λοιπόν, έχει ξυπνήσει, ρε. Δεν θα ξαναγίνει, ρε βλάκα. Έγινε, γιατί το βράδυ μπαίνετε μπροστά μας και μας λέτε δεν θα κάνετε φασαρίες και τέτοια. Κατάλαβα τι γίνεται. Και κάθε βράδυ. Και τι είναι τώρα αυτό το τσαπουκά? Δεν θα ξαναγίνει στο δεύτερο. Έλα, ρε τσαπουκά. Πατρεφόλιο, τι γίνεται? Το ότι είχαν τα κότσια να έρθουν να μας πιάσουν και να μας μιλήσουν και να μας πούνε ρε μάγκες γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Το εκτίμησα πάρα πολύ. Κάνατε σαν Πατρεφόλιο μία προσέγγιση. Δεν μπορώ τις κατηνιές, καταλαβαίνεις αυτό. Θέλω να είμαι πιο μπεσάτος, οπότε να υπάρχει λίγο πιο ευγενής άμυλα. Εντάξει, είμαστε μία πολύ δυνατή ομάδα, ανδιαφυσβήτητα, που το αποδεικνύουμε σε κάθε σετ αυτό. Κάναμε ένα λάθος, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Χαλαρώσαμε. Οπότε λίγο πάλι να κατέβουμε κάτω από το καλαμάκι και να δώσουμε πόνο. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, γουστάρουμε την παρέα μας, κάνουμε τη φάση μας. Κάποιες φορές οι άλλοι μπορεί να μην γουστάρουν αυτό το πράγμα και να μας την παίρνουν. Σου φέραμε λίγο νεράκι να πιεις. Ξένο σώμα ο Θάνος. Η πιο αδύναμη στην πασαρέλα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, αν με παρακολουθούσατε, ότι είμαι αυτό, ότι λέω αυτό είναι. Δεν είπε ψέματα. Δηλαδή, ο Θάνος το τοποθέτησε πάρα πολύ ωραία και είπε μια μεγάλη αλήθεια, δύο μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη ήταν ότι το αδύναμο μου σημαίνει πασαρέλα. Το ξέραμε όλοι, το είχα δηλώσει κι εγώ, ναι. Το δεύτερο είναι ότι είχε επιλέξει μόνη της να αποστασιοποιηθεί αυτό που σας είπα και πριν, γιατί δεν της τέριαζε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εσύ, άλλο αυτό και άλλο το να σε πει κάποιος ξενοσώμα, το να μην τα πας καλά στην πασαρέλα, μπήκατε στο GNTM για να μάθετε. Το θέμα είναι αν έχεις, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου για να εξελιχθείς. Και εσύ σε σύγκριση με το Θάνο, ας πούμε, αν σε δει κάποιος έξω να περπατάς, θα πει ότι είσαι μοντέλο. Για μένα ο Θάνος είναι το ξενοσώμα στο GNTM. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μα συγγνώμη, είναι παιδιά. Ταιριάζει. Είναι, θα μπορούσε ο Θάνος, ας πούμε, να κερδίσει. Για μένα δεν θα μπορούσε. Όπως επειδή περπατήσατε μαζί, το είπα αυτό. Ο Θάνος ήταν καλός εχθές. Ναι, αλλά η Ραφαέλα, ας πούμε, είναι model material. Ναι.
Όχι, δεν το πιστεύεις αυτό. Απ' τη μία, ναι, απ' τη μία συμφωνώ, απ' την άλλη θα σου πω. Σίγουρα κάποια στιγμή στις πολύ αρχές μου είχε πει ο Θάνος ότι με θεωρεί φαβορή, ότι με βλέπει πολύ μακριά. Από τη, στιγμή, που μπήκε στο παιχνίδι αυτό το καινούριο με την ψηφοφορία, είναι λογικό να επηρεάζει τους παίχτες, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ότι ήθελα να αποστασιοποιηθώ, όχι ότι είχα κάτι με τα παιδιά, απλώς όλο αυτό το ανταγωνιστικό κλίμα, επειδή εγώ δεν έχω μάθει έτσι, επειδή έχω μάθει στο για όλους υπάρχει χώρος και όλοι έχουμε κάτι να δείξουμε, δεν μου τέριαζε και αποφάσισα έτσι λίγο να αποστασιοποιηθώ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είχα τσακωθεί με κάποιον. Ίσα-ίσα έφυγα και είχα τις καλύτερες σχέσεις. Άρα δηλαδή μπήκες μέσα στο GNTM και κατάλαβες ότι δεν σου τέριαζε τόσο. Δεν μου τέριαζε. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν project, απλά δεν τέριαζε σε μένα. Ήταν αυτό που πάντα θεωρώ ότι όλα γίνονται τη στιγμή που πρέπει να γίνουν. Τη στιγμή που έφυγα έπρεπε να φύγω, δηλαδή είδαμε ότι δεν είχα και ψυχικά άλλο, δηλαδή, ενώ τελικά όντως είχα πράγματα να διορθώσω και να δώσω. Αλλά για μένα, παιδιά, τα μειονεκτήματα ήταν πολλά. Δηλαδή, από το makeover και μετά, ξεκίνησα να βλέπω δυσκολίες. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι η Ραφαέλα είναι χορεύτρια, δασκάλα χορού, με σπουδές στην Ολλανδία. Άρα, μήπως σου ταιριάζει ο χορός καλύτερα. Αυτό που ακούστηκε για το που υπόθηκε για τον Dancing with the Stars από τον κύριο Μπράτη, μπορώ να πω που ήταν έτσι ένα αρνητικό σχόλιο για τη φωτογράφησή μου. Εμένα μου άρεσε πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι μέσα. θα πήγαινες, ας πούμε, στον Dancing with the Stars να χορέψεις. Άμα είχα ντάμα μου εσένα, θα πήγαινα σίγουρα. Σταμάτα! Γιατί τώρα δεν είναι, έρχεται. Αλλά σε πρόλαβε ο φίλος μου Όλεκ. Α, είσαι ωραία. Έχει χορέψει με τον Αλεξάνδρ, το χορευτή μου. Ακούστε τώρα τι γίνεται, γιατί ό,τι είδατε. Εσείς οι celebrities εκεί πέρα έξω που συμμετέχετε στον Dancing with the Stars, όσο χαρήκατε, γιατί η Κριτική Επιτροπή είναι έτοιμη να μοιράσει πίκρες από αυτή την Κυριακή. Ήταν η βαθμολογία γνωριμίας, να ξέρετε. Αυτό μας αποκαλύπτουν στο αποκλειστικό backstage μετά την πρεμιέρα του Dancing with the Stars, με την υπέρλαμπρη Βίκη Καγιά να μας λέει πώς ένιωσε, αλλά και το Λάμπρο Φυσφή να το διασκεδάζει. Yeah. Απολαύστε. Πώς βλέπετε τα ζευγάρια μας μέχρι τώρα? Αρκετά δουλεμένα, με πολύ όμως άγχος. Εντάξει, είναι λογικό, είναι το πρώτο τους live. Θεωρώ ότι μπορούν να πάνε πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε αρκετά ζευγάρια που βλέπω ότι πάμε για δεκάρι. Πολύ ωραίοι. Τελικά είστε οι αυστηροί της Κριτικής Επιτροπής ή όχι? Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, το πει ο κόσμος. Έχετε ξεχωρίσει μέχρι στιγμής κάποιο ζευγάρι που έχει κάνει τη διαφορά? Ναι, έχω ξεχωρίσει, αλλά δεν θα πω. Τι κάνετε? Σούπερ, σούπερ. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Τα ζευγάρια έχουν ξεπεράσει όλα τα όρια. Για μένα. Πάμε να... Έχετε ξεχωρίσει κάποιο ζευγάρι? Είναι 2-3 που φαίνονται ότι θα παίζουν δυνατό μέχρι που να βρουν κάποια πιο δύσκολα τραγούδια. Μέχρι στιγμή όμως, εγώ πιστεύω ότι περίπου όλοι μπορούν να πάνε αρκετά μακριά μέσα στο παιχνίδι. Δεν περίμενα να βάλω οκτάρια σήμερα. Καλά είναι τα σημάδια. Είμαι τέλεια, συγκινήθηκα λίγο, αλλά κατά τα άλλα καλά, ενθουσιασμένη. Είναι τόσο τέλεια όλα. Το περιμένατε όλο αυτό από το πρώτο live, όλη αυτή την εξέλιξη? Τόσο πολύ όχι. Έχει ανέβει ψηλά ο πύχης. Ναι, αρκετά, αρκετά. Βάλατε και 8 από ναι. Την πρώτη βραδιά. Πώς θα συνεχίσετε? Μα ξέρεις, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πραγματικά. Δεν είχα σκοπό, ξέρεις, από το σπίτι που λέμε. Έλεγα πρώτο live θα είναι, δεν θα τα πάνε και τόσο καλά. Πώς σου φαίνεται το πρώτο live του Dancing? Μου φαίνεται, παιδιά, το επίπεδο είναι πολύ καλό. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ σαν θεατής, εντάξει και κριτής ταυτόχρονα, αλλά σαν θεατής δηλαδή το βλέπω έντονο, δυναμικό, εκρηκτικό. Το δεύτερο δεν ξέρω πώς θα είναι. Με τη βαθμολογία σε βλέπω και σένα δίνεις, μοιράζεις. Είναι μωρέ, είναι το πρώτο να μην τους δώσουμε μια γλύκα. Μετά έρχονται τα πολλά. Θα είσαι πιο αυστηρός. Θα δείξει. Σου λέω, θεωρώ ότι κρίνουμε με βάση αυτό που βλέπουμε και σήμερα, επειδή είμαστε και εμείς ενθουσιασμένοι, βάζουμε κάτι παραπάνω. Τι συγκλό εμφάνιση είναι αυτή? Ήταν υπερσυγκλό όλη η βραδιά.
Έχουμε ξετρελαθεί από τη χαρά μας. Πρεμιέρα απόψε στο Dancing with the Stars. Η βραδιά ανήκει στους 16 celebrities και στους δασκάλους τους, στους παρτενέρ τους. Είμαστε τόσο συγκινημένοι για πάρα πολλούς λόγους, γιατί ξαφνικά βάζουμε το χορό μέσα στη ζωή των ανθρώπων, με υγεία, με θετικό πρόσωπο, με αισιοδοξία. Μια υπέροχη νέα, φρέσκια κριτική επιτροπή. Έχω και το Λάμπρο δίπλα μου. Τι άλλο θα μπορούσα να θέλω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τηλεοπτικό comeback υπέρλαμπρη. Και το Twitter πήρε φωτιά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εύχομαι να άρεσε στον κόσμο. Εντάξει, κάνουμε κάποια λαθάκια στην πρεμιέρα, αλλά δεν πειράζει. Θα γίνουμε καλύτεροι την επόμενη φορά. Είμαι απλά πολύ συγκινημένη. Είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε αυτό το project. Πώς σας φάνηκε όλο το concept, όλο το show, τα ζευγάρια? Ένα όνειρο, ένα παραμύθι, ένα θετικό πρόσημο και μια μαγική αισιοδοξία που είναι ό,τι χρειαζόμαστε, πιστεύω, στην εποχή που διανύουμε. Τα μικρά σας είδανε από το σπίτι? Όχι απόψε, θα με δουν τα Χριστούγεννα, όταν θα έχουμε τέλος πάντων διακοπές, δεν θα έχουμε σχολείο. Γιατί ξυπνάνε πολύ νωρίς για το σχολείο και είναι μικρά και δεν θέλω να τα ταλαιπωρώ. Δεν θέλω να ταλαιπωρώ τα παιδιά για τη δική μου τη δουλειά. Όταν μπορέσουν να γίνει το σωστό, θα γίνει. Κριτική επιτροπή, πώς τους βρίσκω απίθανους, τους βρίσκω ειδικούς. Μ' αρέσει που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναβγεί στο γυαλί και το απόλαυσαν σήμερα σαν μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι ήταν μια ολαμπερή πρεμιέρα. Θα τη θυμόμαστε όλοι και θα είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας. Το χρειαζόμασταν όλοι πολύ να γελάσουμε, να χορέψουμε και να περάσουμε αυτό το θετικό μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει. Τελείωσε το πρώτο live. Τελείωσε. Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία, τουλάχιστον για μας που το ζήσαμε εδώ. Ελπίζω και για τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή αυτό που γίνεται εδώ. Να περάσει μέσα από το γυαλί και να διασκεδάσει τον κόσμο στο σπίτι. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τη Βίκη. Από τη στιγμή που τη γνώρισα στην οντισιόν που έκανε για να πάρει τη θέση, εγώ ήμουν σίγουρος. Ναι, από την οντισιόν μου λοιπόν που τη γνώρισα, άρχισα να περνάω πολύ ωραία. Είναι πολύ θερμός άνθρωπος και πολύ υποστηρικτικός και έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι ότι είναι πολύ ομαδικός άνθρωπος. Εντάξει, κάθε Κυριακή στις 9 θα είμαστε εκεί να βλέπουμε τα ωραιότερα ζευγάρια και την Τζο μας, βέβαια, να χορεύουν και να παίρνουν πολύ ωραίες βαθμολογίες που θα πέσουν τώρα από ό,τι κατάλαβα. Μπορεί το dance να σου ταιριάσει καλύτερα, όπως είπες, γιατί είσαι και χορεύτρια και δασκάλα, αλλά είναι η Τζο μέσα και ο Σταύρος μας και στηρίζουμε πάρα πολύ. Θα μας ψηφίσει. Τα υπόλοιπα 14 ζευγάρια, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, Ραφαέλα. Ευχαριστώ, ήταν υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Και να ξανά σύντομα να τα πούμε, να πούμε και άλλα πράγματα για το ύψος του 1,87. Μου κάτσε. Γυρνά στην Κρήτη, μένει στην Κρήτη. Όχι, μένω λίγο έξω από την Αθήνα. Να πας στην Κρήτη, φαντάζομαι. Το έχω στα σχέδιά μου, απλά μόλις τελειώσουν κάποιες δουλίτσες έτσι που τρέχουν τον Νοέμβρη. Να ξεκουραστείς, να γεμίσεις εμπειρίες και να κάνεις αυτό που αγαπάς και θέλεις στη ζωή σου. Σου ευχόμαστε. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο ό,τι και αν κάνεις. Η Άση μας έρχεται βεβαίως, γιατί έχουμε τον Ερμή ορθόδρομο. Τι να σημαίνει αυτό? Σηκώθηκε ο Ερμής. Σηκώθηκε ο Ερμής. Αμήν. Πάμε σε break.